Σημερινός καλεσμένος στο στούντιο ο Θοδωρός Καλλιωτζής, πρώην νομάρχης και αρχηγός της αντιπολίτευσης και δημοτικός σύμβουλος. Γεια σας, κύριε Καλλιωτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα στους θεατές. Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ, κύριε Καλλιωτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους θεατές σας. Σήμερα το απόγευμα έγινε μια σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Καβάλας με την... σε ό,τι αφορά τη βελτίωση, λέει, της εικόνας της πόλης. Ως πρώτο θέμα συζήτησης, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, κύριε Καλλιωτζή, ήταν η πλήρη πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό, ένα σχολείο σας παρακαλώ. Καταρχήν, όταν μιλάμε για την βελτίωση της εικόνας της πόλης, καλό θα είναι να δούμε πρώτα αυτήν την πόλη και τις λειτουργίες της. Εάν οι κάτοικοι της πόλης έχουν δει ή έχουν την αίσθηση ότι βελτιώθηκε η εικόνα της εσωτερικά, μάλλον όσοι έχουν αυτή την εντύπωση βρίσκονται αλλού ή άλλες αντιλήψεις έχουν για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Η παραλία και το λιμάνι έχει βελτιώσει την εικόνα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Και από τα έργα που γίνονται και θα ολοκληρωθούν, θα υπάρξει σταδιακά μια διαφορετική εξέλιξη. Αλλά ας δεχτούμε ότι μπορούμε να συζητάμε για τη βελτίωση οποιασδήποτε περιοχής ή την αλλαγή καθεστώτος για οποιαδήποτε λειτουργία. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι ο καθένας, οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε αρχή, ναι, να καλεί σύσκεψη προκειμένου να καταθέσει προτάσεις. Θεωρώ όμως ότι από όση ενημέρωση ήδη έχω μέχρι τώρα πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Μα τώρα έγινε πριν από λίγα λεπτά. Μάλλον ώρα ξεκίνησε πολύ στραβά η όλη διαδικασία. Μία πομφόλιγα, εντυπώσεις, χωρίς καμία προεργασία και χωρίς σεβασμό στους παράγοντες οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν ή να αποδεχθούν τις όποιες προτάσεις κατατέθηκαν ανεπεξέργαστες. Προτείνω λοιπόν, όταν γίνονται τέτοιες συσκέψεις, να έχουν προηγηθεί και η ενημέρωση και η ζήμωση, η συζήτηση στο εσωτερικό των φορέων οι οποίοι προσκαλούνται. Δεν μπορεί ο Εμπορικός Σύλλογος να καλείται σε μια σύσκεψη με μια γραπτή σειρά προτάσεων να καταθέσει ο πρόεδρος τις σκέψεις του ως προς τι, εάν δεν έχει συζητήσει με τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το ίδιο και ο οργανισμός Λιμένα και όποιοι άλλοι φορείς. Θεωρώ εμπλέκονται, βέβαια, ότι συζήτηση... εμπλέκονται στα έργα αυτά. Τι είπατε? Και όποιοι άλλοι φορείς εμπλέκονται στα έργα αυτά. Φυσικά θα έπρεπε να υπάρξει μια προετοιμασία για να υπάρχει και συζήτηση επί της ουσίας για να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Τώρα αυτός που προσκάλεσε και συγκάλεσε τη σύσκεψη κατέθεσε κάποιες προτάσεις. Ωραία. Τι θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν προτάσεις εντυπωσιασμού? Θα φέρουμε άλλες, θα ξαναγίνει και θα πάμε σε μια ατέρμονα διαδικασία όπως ήταν ατέρμονες και μη εφαρμόσιμες προτάσεις που ακούγονταν στο παρελθόν και κατ' επανάληψη όσον αφορά το χώρο της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Αν θυμάστε, υπήρξαν προτάσεις να γίνονται σε δύο περιοχές, στα άκρα της πόλης, να μεταφέρει το κόσμο, ναι, σε ναι, δωρεάν, ναι, και χίλιες δυο άλλες που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, διότι ήταν εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστες. Ο κόσμος θέλει την λαϊκή αγορά στο κέντρο. Το έχω δει σε πάρα πολλές σύγχρονες πόλεις. Για να εξυπηρετείται, για να μπορεί να κατεβαίνει. Να λειτουργεί η λαϊκή αγορά στο κέντρο. Μια λαϊκή που ο φορέας όμως που την επιβλέπει ως προς την λειτουργία του και την οργάνωσή του, δηλαδή οι Δήμοι παντού, θα πρέπει να ενδιαφερθούν και για την εικόνα της λαϊκής αγοράς. Μια λαϊκή αγορά η οποία πραγματικά να είναι ελκτική και ως εικόνα. Τα προϊόντα βεβαίως που φέρουν εκεί και η παραγωγή και ενδεχομένως και οι μικροπολίτες, φαίνεται ότι ικανοποιούν το κοινό. Και γι' αυτό έχει σημαντική προσέλευση. Αλλά θα πρέπει να δούμε τον χώρο με μια άλλη ματιά. Η πρόταση που ακούστηκε να πάει στην παραλιακή λεωφόρο. Ακριβώς, να πάει λίγο πιο πάνω. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την πρόταση? Εγώ καταρχήν θα είχα αντίρρηση, εάν είχα ενημέρωση όμως, ποιες είναι οι παράμετροι που οδήγησαν σε μια τέτοια σκέψη και βέβαια τι παρενέργειες ενδεχομένως δημιουργεί, να συζητηθεί με τον ΟΛΚ, να συζητηθεί όμως και με τους επαγγελματίες της παραλιακής. Να το συζητήσει η Δημοτική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, να πούν όλοι τις απόψεις τους για να καταλήξουν σε μια πρόταση η οποία να είναι λειτουργική και εφαρμόσιμη. Να μην έχουμε πάλι συζητήσεις. Αύριο οι Μητροπολιτές και η παραγωγή θα ξεσηκωθούν αν δεν τους αρέσει η πρόταση ή ενδεχομένως εκεί στην παραλιακή μπορεί να τους αρέσει.
αλλά χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση. Να μην όταν λέτε ολοκληρωμένη, κύριε Καλλιωτζή, τι εννοείτε εσείς? Γιατί εδώ, από όσο διαβάζω εγώ. Μισό λεπτό, παρακαλώ, κύριε Καλλιωτζή, μισό λεπτό. Από ό,τι διαβάζω εδώ για τις σημερινές προτάσεις, έχει τη σήμανση στο φωτισμό, τους χώρους στάθμευσης, το παζάρι, τα παγκάκια, τα τραπέζια, το καβαλιώτικο πρωινό. Δεν ξέρω αν συζητήσαμε με τους ζυθοπόλες τις καβάλες και νέες υποδομές. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τις νέες υποδομές, δεν είδα κάτι εγώ. Σε ό,τι αφορά το φωτισμό, μπροστά στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, λογικό είναι, δεν υπάρχει καλός φωτισμός. Θα συμφωνούσα εγώ, εάν ήμουν αντιπολίτευση, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, πείτε μου εσείς για τους χώρους στάθμευσης τώρα, μπροστά από την περιφερειακή ενότητα. Πείτε μας για τα παγκάκια και για τα τραπέζια, να συντηρηθούν. Αυτά είναι προτάσεις, κύριε Καλλιωτζή. Τώρα... Είναι θέμα αντικειμένου σύσκεψης ο φωτισμός και η σήμανση. Αυτά είναι θέμα απόφασης. Είναι της περιφερειακής ενότητας το χώρο που λειτουργεί σε εκείνον τον περιορισμένο χώρο, κατά εξοχήν του Δήμου της Καβάλας. Δηλαδή είναι πρόταση. Μάλιστα. Πρέπει να καλέσουμε τους φορείς, να τους πούμε ότι προτείνω ο Δήμαρχος, εγώ, η Δημοτική Αρχή, να κάνουμε σήμανση και φωτισμό. Μα πάρε απόφαση μόνος με το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί και κάνε το, κύριε Δήμαρχε. Έχεις κυκλοφοριακές μελέτες, έχεις ό,τι θέλεις, έχεις μηχανικούς, έχεις αρχιτέκτονες. Πρέπει να καλέσεις αυτούς τους φορείς για να τους πεις για τη σήμανση και το φωτισμό. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό καταρχήν αυτό το θέμα. Δεν ξέρω εάν στην ατζέντα της συζήτησης υπήρχαν άλλα σοβαρά θέματα, αλλά άκουσα κάτι για πρωινό καβαλιώτικο. Καβαλιώτικο, λέει. Κοιτάξτε, πρωινό. Δυστυχώς η ασθένεια της μικροπολιτικής ενυπάρχει ακόμα. Εδώ διοργανώθηκε δύο φορές ανά δύο έτη ένα φεστιβάλ γευσιγνωσίας που κάλυπτε ό,τι παράγει ο νομός Καβάλας και με βάση τα προϊόντα γης και θάλασσας. Ναι, αυτό, κύριε Καλλιωτζή, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Της γευσιγνωσίας είναι μόνο για μερικές ημέρες το χρόνο. Το καβαλιώτικο πρωινό προφανώς είναι πρόταση να υπάρχει σε κάθε καφετέρια κάτω στην παραλία. Η στόχευση ήταν να αναδειχθούν κάποιες γεύσεις οι οποίες να αποτελούν ένα μενού κοινό για ταβέρνες και εστιατόρια του νομού μας, που να σερβίρουν όλοι 1, 2, 3, 5 προϊόντα. Ίδια. Είτε αφορά κυρίως φαγητό, είτε πρόγευμα, είτε επιδόρπια, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε τα γλυκά μας ή τα πρωινά μας, να αναδειχθούν αυτές οι γεύσεις, να γίνουν κοινά σε γνώση από όλους τους επαγγελματίες και όταν έρχεται ο επισκέπτης να ξέρει ότι εδώ στην περιοχή του νομού Καβάλας, στην Θάσο, στην Καβάλα, από τον Έστρο στο Στριμώνα, έχουμε 2, 3, 5 προϊόντα τα οποία είναι ξεχωριστά και τα κάνουμε εδώ για να τα γεύονται οι επισκέπτες και φυσικά και εμείς που ζούμε εδώ. Σαφώς. Αυτός ήταν ο σκοπός. Γι' αυτό, μετά τα δύο φεστιβάλ, εκδόθηκαν και βιβλία από αυτούς τους συνεργάτες μας που μας βοήθησαν στην διοργάνωση του φεστιβάλ και αυτό το οποίο έχει καταργηθεί. Τα βιβλία αυτά λοιπόν είναι οδηγοί για τη γευσιγνωσία. Είναι οδηγή για τις γεύσεις της περιοχής μας. Με βάση, επαναλαμβάνω, τα προϊόντα γης και θάλασσας του τόπου μας. Εκείνα καταργήθηκαν, ξεχάστηκαν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα ιδιαίτερα επιμέρους, το οποίο ανακοινώνεται για να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη συζήτηση. Μάλιστα. Με τους αρμόδιους, με αυτούς που πουλούν το πρωινό. Ναι, θα πρέπει σωστά. Λοιπόν, με βάση τα προηγούμενα που είπα, τι προϊόντα παράγουμε, διότι θα πεις για πρωινό, θα πρέπει να έχεις κάτι το ιδιαίτερο και το τοπικό. Νομίζω ότι πολύ πρόχειρα και για εντυπώσεις γίνονται αυτές οι προτάσεις. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Είναι προτάσεις εντυπωσιασμού τελικά όλες αυτές? Είναι προτάσεις οι οποίες είτε δεν στηρίζονται και δεν παίρνουν την εμπειρία του παρελθόντος και την δουλειά που έχει γίνει, η οποία ήταν σημαντική, αξιόλογη και επενετή από τους πάντες, με καθολική αποδοχή, για να μην ενδεχομένως δημιουργούμε την εντύπωση ότι παίρνουμε σαν σκυτάλι από προηγούμενους κάτι για να το συνεχίσουμε. Εμφανίζουμε κάτι σαν μια καινούργια πρόταση, η οποία όμως είναι ανεπεξέργαστη παντελώς και το αποδεικνύουν και τα γεγονότα. Όλοι ευνηδιάστηκαν και δεν γνωρίζανε, χωρίς καμία προετοιμασία με αυτούς που πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να πιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι οποίοι αυτοί θα το προσφέρουν στο πιάτο του κάθε επισκέπτη, στο πιάτο του ντόπιου επίσης πολίτη. Από όλα αυτά που σας διάβασα, κύριε Καλλιωτζή, θεωρείτε σημαντικές αυτές τις εντός εισαγωγικών παρεμβάσεις? Κοιτάξτε, είπα και νωρίτερα,
ότι θεωρώ πολύ πρόχειρη αυτή τη συνάντηση, ευνηδιαστική για τους πάντες και βλέπω και μία έλλειψη φαντασίας, έλλειψη οράματος. Δηλαδή τριγυρίζουμε ενδεχομένως σε κάποια τετριμένα θέματα και μην μου πείτε ποιος δεν θυμάται ότι μας απασχόλησε τόσο πολύ στο παρελθόν η λαϊκή αγορά, ιδίως με προτάσεις του Δήμου Καβάλας που δεν τελεσφορούσαν και δεν τελεσφόρησαν διότι δεν είχαν και καμιά προοπτική να αποτελέσουν πραγματικότητα, διότι ήταν και αντίθετες και στο κοινό αίσθημα και στο συμφέρον και των πολιτών και των πολιτών της λαϊκής αγοράς, των πολιτών με γιώτα και των πολιτών με ήττα, αυτό ήθελα να πω, μην γίνει σύγχυση. Και θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη λεπτότητα και φυσικά αν δεν έχουμε ιδιαίτερα να παρουσιάσουμε, ψάχνουμε να κάνουμε σύσκεψη, να φωνάξουμε τα μέσα ενημέρωσης, να πούμε ότι ο τουρισμός πήγε καλά πέρσι και φέτος και άρα ο Δήμος Καβάλας και η Περιφερειακή Ενότητα εδώ να γελά και το Παρδαλό Κατσίκ κυριολεκτικά κάνανε σωστή τουριστική προβολή. Όλοι ξέρουμε ότι σχεδόν τίποτε δεν κάνανε. Και ό,τι έγινε από την Περιφερειακή Ενότητα είναι σε επίπεδο περιφέρειας, τίποτα ιδιαίτερο για να προβληθεί η Καβάλα και η Θάσος. Ο Δήμος Καβάλας μόλις τώρα έκανε επιτροπή τουριστικής προβολής δύο χρόνια μετά και η οποία ακόμη δεν έχει λειτουργήσει. Άρα ο κύριος Σιμητής θα πρέπει να προσέχει όταν λέει και να σέβεται και τους πολίτες και τους ανθρώπους του τουρισμού και το κοινό μυαλό που έχουμε όλοι, ότι χάρη στις ενέργειες του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας αυξήθηκε το τουριστικό ρεύμα. Ένα τουριστικό ρεύμα για να αυξηθεί και να δημιουργηθεί θέλει πολλών χρόνων προετοιμασία και δουλειά πριν. Εγώ τους καλώ λοιπόν και τους δύο φορείς να μην σταματήσουν, διότι την έχουν σταματήσει την δουλειά που γινόταν, διότι λέγανε γίνονταν σπατάλοι και ήταν πολλά τα λεφτά, μα πήγαιναν για συγκεκριμένες μορφές τουριστικής προβολής και κάποιοι άνθρωποι δούλευαν για να ξοδευτούν αυτά τα χρήματα σε διάφορες δράσεις, ποικίλες. Αν δεν έχουν τα χρήματα όλα αυτά και έχουν λιγότερα, που και αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα, μπορούν όμως να αξιοποιήσουν το μέγιστο δυνατό του ανθρώπινου δυναμικού που λειτουργήσε και λειτουργεί στην τουριστική προβολή. Ούτε αυτό έχουν αξιοποιήσει. Άρα, ό,τι πρίκα είχε φέτος ή πέρυσι εδώ η περιοχή μας στην τουριστική προσέλευση, ή ήταν, αν θέλετε, κατά ένα μέρος από διάφορους παράγοντες, ή ήταν από την κληρονομιά της πολύχρονης δουλειάς που είχε γίνει από την ομαδιακή αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Σας αυτό που είναι ευθύνη τους είναι να συνεχίσουν εκείνη την προσπάθεια. Διότι αν την διακόψουν όπως διαφαίνεται ότι έχουν κάνει μέχρι τώρα αυτά των 1,5 χρόνων, αυτό το ρεύμα ενδεχομένως να εξασθενήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλίτση, για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε αυτές τις προτάσεις, να δούμε καταρχήν αν θα συνεχιστούν ή αν θα πάρουν το δρόμο της υλοποίησης. Να συνεχίσουμε.